χρυσογείτονα και πάει και βάζει φωτιά στο θέατρο. Μιλάμε για τρελούς καιρούς δηλαδή. Απίστευτο πράγμα είναι αυτό. Δεν σας ακούω, δεν σας ακούω. Δεν μπορούμε να. Λοιπόν, λέμε ρε παιδί, ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, για πείτε μας. Καλά, άμα τον ήξερα δεν θα μιλάγαμε τώρα. Έχεις δίκιο. Ναι, όμως αφού μιλάτε για στοχευμένη ενέργεια, σημαίνει ότι το πρόβλημα το ξέρετε. Κάποιες ενδείξεις θα έχετε. Δεν είπαμε τώρα να πούμε ποιος το έκανε. Κοιτάξτε να δείτε. Έχουν περιλούσει με έφλεκτο υγρό, από ό,τι με ενημέρωσε ο διοικητής ασφαλείας, τα καθίσματα. Χθες βρήκαμε φωτογραφίες, έχουμε με γκαζάκια κτλ. Υπάρχει ένας πόλεμος από την αρχή, από τον 1ο Σεπτεμβρίου, ενάντια στη Δημοτική Αρχή. Ποιος τον κάνει αυτόν τον πόλεμο? Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Προσπαθούν να μην αδειοδοτηθεί το θέατρο αυτό. Λοιπόν, δεν θα τους πέρασει. Το θέατρο που φτιάχτηκε πριν από 34 χρόνια και λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια ως μοναδικός χώρος πολιτισμού στο Χαλάνδρη, θα συνεχίσει να λειτουργεί, θα αποκατασταθούν όλες οι ζημιές το συντομότερο δυνατό και δεν πρόκειται το Χαλάνδρη να υποκύψει σε πρακτικές μαφίας. Δημάρχε, πες μου κάτι. Δεν μπορείς, μιας και τώρα δεν ξέρω και αν υπάρχουν και λεφτά, ή δεν επιτρέπεται να φύγουν αυτά τα βιοσόλ και τα σίδερα και τα πλαστικά, ρε παιδί, να κάνεις ένα πέτρινο, ας πούμε. Επιτρέπεται ή υπάρχει πρόβλημα άλλου είδους? Ακούστε, είναι περιπεπλεγμένο το θέμα της αδειοδότησης του θεάτρου. Ναι. Πρέπει να ξέρετε ότι ο χώρος δεν ανήκει στο Δήμο. Α, δεν ανήκει. Δεν ανήκει στο Δήμο. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι έχουν κινήσει γη και ουράνο. Ναι. Γη και ουρανό κάποιοι, έτσι ώστε το θέατρο που λειτουργούσε από το 1981 συνεχώς να μην αποκτήσει άδεια λειτουργία. Αυτό λοιπόν, είμαστε σε μια κατάσταση όπου θα λυνότανε σε συνεννόηση με αρμόδια υπουργεία και προσπαθήσανε πιθανόν με αυτή την κίνηση να προλάβουν την οριστική αδειοδότηση του θέατρου. Πάντως πρέπει να είναι και λίγο επαγγελματίας, ρε παιδί μου. Δεν νομίζω ότι ένας δηλαδή που δεν γουστάρει το δήμαρχο για πολιτικούς ή για προσωπικούς λόγους ή το δημοτικό συμβούλιο ή είναι γείτονα και τον ενοχλούν τα μεγάφωνα, δεν θα αποφασίσει εύκολα να πάρει γκαζάκια και να ρίξει βενζίνες, ας πούμε. Σας είπα, είναι πρακτικές μαφίας. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι πότε υπολογίζετε ότι μπορεί να επαναλειτουργήσει το θέατρο? Δηλαδή. Εμείς ξεκινήσαμε σήμερα το πρωί με τη βοήθεια της περιφέρειας, του Γιώργου του Καραμέρου, που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ χθες, της Ρένας της Δούρου. Ξεκινήσαμε σήμερα με τις υπηρεσίες του Δήμου, τις εργασίες καθαίρεσης. Πότε υπολογίζετε ότι μπορεί να λειτουργήσει? Εμείς θα κάνουμε το φεστιβάλ που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει 6 Ιουνίου, θα το προλάβουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας και έτσι θα δουλέψουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σας. Κάνουμε τη χάρη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, γυρίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Για πες μας τώρα τι γίνεται. Το κρίσιμο ερώτημα είναι απλό.